Βρετανικών Times. Εύη, που αποθεώνει βέβαια σε εβδομαδία βάση ελληνικούς προορισμούς. Ωστόσο, μας έκανε εντύπωση η Αλόνισος. Σωστά, στην κορυφή λοιπόν των 25. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, το περιμέναμε και με το παραπάνω, το έχουμε ξαναπεί και με το Δήμαρχο, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Αλλά εκτενές το ρεπορτάζ. Ακριβώς, εκτενές το ρεπορτάζ. 25 ήταν τα νησιά, τα ελληνικά, τα οποία ανέφερε η δημοσιογράφος Ντάνα Φακάρος στο δημοσίευμά της στους Times. Βλέπουμε λοιπόν το εξώφυλλο ουσιαστικά του δημοσιεύματος. Ένας οδηγός λοιπόν για εκείνους που θέλουν να γνωρίσουν την Ελλάδα. Και βλέποντας την επόμενη φωτογραφία, έχουμε κάνει screenshot από το άρθρο την αναφορά της δημοσιογράφου στην Αλόνισο, με μια φωτογραφία η οποία το συνοδεύει. Και βεβαίως, γιατί ξεχωρίζει η Αλόνισος, μεταξύ άλλων για το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας και το μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, βεβαίως, είναι νησιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες, βέβαια, τα Επτάνησα, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Times αλλά και οι Guardian έχουν κάνει και για την Κρήτη εκτενές ρεπορτάζ. Βέβαια. Αυτή τη φορά όμως ήταν. Αυτή τα πρωτεία ανήκουν στην Αλόνισο. Για την Αλόνισο. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Βαφίνη. Τον κύριο Πέτρο Βαφίμη, τα έχουμε ξαναπεί. Τι κάνετε, πώς είστε, Δήμαρχε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Κρήτη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Πώς κυλά αυτή η περίοδος για το όμορφο νησί σας? Κοιτάξτε να δείτε, θεωρούμε ότι είναι μια διαφορετική χρονιά από ό,τι πέρυσι και πρόπερσι. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ευελπιστούμε να αγγίξουμε τα επίπεδα του 2019, προ-COVID δηλαδή. Μάλιστα, αυτή την περίοδο υπάρχουν κρατήσεις στην περιοχή? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή συνήθως είμαι από αυτούς που είμαι συγκρατημένος όταν κάνω κάποια πρόβλεψη, παρόλα αυτά όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ροή κρατήσεων, και κυρίως θα έλεγα από την Βρετανική αγορά. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξη χρονιά, με τις όποιες δυσκολίες έχει και φέτος. Βέβαια, με το θέμα της πανδημίας νομίζω ότι έχουμε τελειώσει τουλάχιστον για φέτος. Υπάρχει το άλλο το ζήτημα, το ουκρανικό, που το ξέρουμε όλοι. Υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα, ανατιμήσεις στο κόστος της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτό είναι που μας κάνει, μας χαροποιεί. Μάλιστα. Εσωτερικός τουρισμός ή κυρίως από ξένους αναμένεται να στηριχθεί το προϊόν σας, το τουριστικό προϊόν της Αλονίσου φέτος? Κοιτάξτε, αν πούμε ότι μπαίνουμε σε μια ομαλή περίοδο, σε μια ομαλή τουριστική σεζόν, παραδοσιακά τους μήνες του Μαΐου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου είναι η περίοδος της εξωτερικής αγοράς. Δεν είχαμε ποτέ δηλαδή εσωτερικό τουρισμό τους μήνες που ανέφερα. Ο εσωτερικός τουρισμός ξεκινάει από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, με κορύφωση βέβαια τέλη Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάποια στοιχεία για τον εσωτερικό τουρισμό. Είναι νωρίς. Και ξέρετε και ο Έλληνας παραδοσιακά είναι της τελευταίας στιγμής. Πώς υποδέχεστε δημοσιεύματα διθυραμβικά όπως το αντίστοιχο των Βρετανικών Times? Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια πράγματι η Αλόνισος υπάρχει έτσι μια μεγάλη αναγνωρισιμότητα από έγκριτα μέσα διεθνή, και όπως και οι Guardians πριν μια εβδομάδα, η National Geographic, η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων της Βρετανίας. Πραγματικά για μας είναι κάτι το πολύ ευχάριστο, είναι τιμητικό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή οι πρωτιές αυτές, ξέρετε, αναφέρονται σε συγκεκριμένα πράγματα, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, μιλάμε για το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου και βεβαίως το πρώτο υποβρύχιο μουσείο που λειτουργεί στην Ελλάδα και μάλιστα της τόσης μεγάλης ιστορικής αξίας, 425 π.Χ. Αυτά τα δύο λοιπόν, περιβάλλον και ναυάγια και αρχαία ναυάγια, καταδύσεις, μας κάνουν έναν ξεχωριστό προορισμό. Και βεβαίως δεν σταματάμε εμείς εκεί, όπου τα έχουμε πει και το χειμώνα.
γίνονται δράσεις διάφορες από την Δημοτική Αρχή, από τις επαγγελματίες, να δημιουργήσουμε καινούργια προϊόντα, όπως είναι και η υποβρύχη γάμη που στοχεύουμε σε αυτούς. Και γενικότερα ο καταδυτικός τουρισμός για μας είναι ένας στόχος. Το προσπαθείτε αρκετά, Δήμαρχε. Παράπλευρες και παράλληλες οι δράσεις και πρωτοβουλίες. Εμείς ευχόμαστε σεζόν να κυλήσει όπως την έχετε σχεδιάσει. Το έχει ανάγκη η χώρα μας. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και την συγκεκριμένη περίοδο, με φόντο βέβαια και την κρίση και τις ανατιμήσεις και όλα αυτά. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.